πρώτη ήταν το 2010, όπως θα θυμάστε, διακόπη από μια πάρα πολύ σκληρή διακυβέρνηση Σαμαρά, που όμοιά της λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν περάσει αυτό το νεοφιλελεύθερο σοκ των μέτρων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος από τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος και να καταγγέλουν προκαταβολικά για τις μειώσεις συντάξεων που δήθεν θα γίνουν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχουν να πούνε λέξη, έστω μια λέξη αυτοκριτικής, μια λέξη απολογίας προς τον ελληνικό λαό για τις μειώσεις των συντάξεων, καθώς και για την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συνταξιούχοι. Αυτό είναι θράσος και αυτό είναι υποκρισία. Λοιπόν, σχετικά με το τι έχει συμβεί και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι υπήρξαν 7 μήνων πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή και στη δεύτερη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, μια σκληρή διαπραγμάτευση για στα ανοιχτά ζητήματα, όπως ανέφερα πριν, την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως θα έχουμε και στο επόμενο διάστημα στο ασφαλιστικό. Η αξιωματική αντιπολίτευση, στο βαθμό που θέλει όντως να προστατευθούν τα συμφέροντα των πολιτών, θα πρέπει να σταθεί αρρωγός στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για να προστατευτούν αυτά. Όχι απλώς να βγαίνει στα τηλεοπτικά παράθυρα και με αφορισμούς, με καταγγελίες, με αντιμνημονιακές ρητορίες να προσπαθεί να φορτώνει στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και τα δικά της μνημονιακά μέτρα. Χρειάζεται σύνεση, χρειάζεται προσοχή σε αυτά που λέμε. Μας παρακολουθεί ο κόσμος, γνωρίζει πολύ καλά τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία κάνει σαν να έχει κατέβει αυτή τη στιγμή στη χώρα με το ελικόπτερο. Όσον αφορά στις προτάσεις για τις οποίες αναφέρεστε, να σας θυμίσω κάτι. Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης που γίνανε αρχές Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός είχε πει χαρακτηριστικά για το ασφαλιστικό ότι χρειαζόμαστε προτάσεις από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, όχι μόνο αφορισμούς. Χρειαζόμαστε προτάσεις στη βάση ενός διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Οπότε εμείς το διάλογο για το ασφαλιστικό δεν τον θυμόμαστε τώρα. Το διάλογο τον είχαμε προαναγγείλει από τότε, από τις προγραμματικές δηλώσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα το ξανασκεφτεί και θα καταθέσει τις προτάσεις της στο τραπέζι, με τις διαφωνίες της και με τις ενστάσεις της, ναι, αλλά θα τις καταθέσει αντί απλώς να κουνά το δάχτυλο και να δείχνει προς τα... Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσει.